τα πούμε, δεν ξέρω. Έλεο. Και εσύ σου να μάθει. Στην ιδρύα του γενικώ έτσι ο λαό τα σωθεί 3 εκατομμύρια. Όταν πέρα τα αναγκαίε που παρέσαι από κάτω την καθόλου. Είναι υπεύθυνο. Ο ίδιο είναι υπεύθυνο. Ούτε ο Όταν καθόσουν σε αυτή την καρέκλα έπρεπε να τα βγάλει αυτά. Έπρεπε να τα βγάλει αυτά στα χώρα που λε. Όταν καθόσουν σε αυτή την καρέκλα. Όχι όταν πήγαμε. Κύριε Δήμαρχο, δεν το έκανα. Κύριε Πρόεδρο, δεν το παίρνει την τύχη. Ο Δήμαρχο, θα εξαγγείλει το έργο σου. Είμαι δημοτικό σύμβουλο. Θα εξαγγείλει το έργο σου. Μπορώ να κάνω και προχωρήσω. Άντε, ψεύγω ότι είναι γραμμένο τα σφαγιά. 3 εκατομμύρια, πέφτε μου το. Όταν μάθει το καταστατικό του Προέδρου, θα τα κουδιάζουν. Εντάξει. Και προτάσει μπορώ να κάνω και οτιδήποτε μπορώ να κάνω, θα Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Αποκολάκη. Κύριε Αποκολάκη. Αν συμφωνεί ο Αν το θυμίσω ότι όλα τα θέματα που ήταν για τα ασφαλεία τα ψήφισε και αυτός. Μόνο εγώ που τα ψήφισα. Και τώρα είστε κατηγορείτε ο Δήμαρχος. Έλεος. Κύριε Αποστολάκη. Τώρα κατηγορώ γιατί. Μήπως έρθουν οι εκλογές. Μήπως έρθουν οι εκλογές και πάντα στις εκλογές. Πάντα στις εκλογές για 3-4 μήνες γραμμένο τα ασφαλεία. Κοιτάξτε το. Αγαπητοί συνάδελφοι, και κυρίες και κύριοι, τα σφαγεία είναι μια εταιρεία ΑΕ που είναι της Διοικητικού Συμβούλου με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα από τα μέλη είναι και ο κύριος Κρητικόπουλος ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα, από εκεί και πέρα, καλό θα είναι όταν θα μιλάμε εδώ να μιλάμε με σοβαρότητα και με ευθύνη για να ενημερώνουμε σωστά τον πολίτη για να μην το παραπληροφορούμε. Θα καλούσα τον κύριο Κρητικόπουλο να μας φέρει την απόδειξη που έσφαξε κάποια ζώα ότι πλήρωσε τα σφαγεία. Θα μας φέρει την απόδειξη ότι πλήρωσε κάποια τα σφάγια στα ζώα που έσφαξε. Λοιπόν, πριν την εισήγηση των θεμάτων, η Μυρίζα συζητούμε τα θέματα εκτός η Μυρίζα διάταξη. Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. Τα έχετε μπροστά σας.